είναι το αποτέλεσμα της κρίσης οικονομικής, πολιτικής, ηθικής, αξιών. Ιδιότυπες έννοιες. Ιδιόρυθμες μορφές. Αυτός είναι ο κόσμος. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν χωρίς να λένε καλημέρα. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν επικοινωνούν. Ο καθένας είναι ο εαυτός. Κανείς δεν υπολογίζει το συνάδελφο. Η ύπαρξη σε ένα κόσμο πλαστό. Κενά, χάσματα, έρημος. Όλα μένουν βουβά. Όνειρα απελπισμένα στο χρόνο. Πριν από μερικές μέρες συνάντησα ένα παλιό φίλο. Τι έγινε? Πρότεινα να παραχθούμε ένα λεπτό για να μιλήσουμε. Τι είπε? Βρέθηκε. Και μετά? Πήγαμε σε ένα καφενείο, ήρθε το κρασί και παρακείλατε. Τι πήρατε? Εγώ μια μπύρα και αυτός ένα τσίπο. Α, έτσι. Αυτός πάντα πίνει. Γιατί? Το ρώτησα, γιατί πίνει πάντα? Εκείνος τι απάντησε? Ότι μόνο αυτό του αρέσει. Γιατί μόνο αυτό? Λέω, γιατί λες ότι μόνο αυτό σου αρέσει, αφού δεν έχεις δοκιμάσει και κάτι άλλο? Τι απάντησε? Δεν χρειάζεται. Αυτό έμαθα, αυτό πει. Και εσύ τι του είπες? Ότι θα πρέπει να αλλάζουμε και καμιά φορά. Πώς το δέχτηκε? Ότι μου είπε ότι του ήταν δύσκολο και δεν ήθελε να αλλάξει. Και εσύ τι του απάντησες? Ότι και να σου πω τι είπα, θα μείνεις πάλι αγωγή. Γιατί είσαι ο κρατός τη συνήθεια. Έμαθα από κάποιον γνωστό. Τι? Γνωρίζει έναν τύπο που είναι 75 χρονών. Και πού είναι το θέμα? Θέλει ένα παιδί που είναι 40 χρονών. Ποιο είναι το ζήτημα? Θα είναι ο τέταρτος που κάνω. Θέλει να έχει μια νέα δημιουργία. Και ότι έτσι αυτός θα ζήσει 100 χρόνια. Πώς το ξέρει? Έτσι πιστεύει. Και τώρα άκουσε κάτι. Ένας άλλος τύπος. Έκανε. Ήταν παθαιμένος και χώρισε. Τι έγινε με αυτό? Παθρέφτηκε την αδερφή της γυναίκας του. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν μπορούσε να βρει μια άλλη γυναίκα. Τη γυναίκα λέει την αλλάζει την πεθαρά, δεν την αλλάζει. Τώρα θυμήθηκα και κάτι ακόμα να σου πω. Δηλαδή? Πριν από λίγο καιρό συνάντησα ένα παλιό γνώριμο συνάδελφο. Τι έγινε? Το ρώτησα, πώς πάει? Τι απάντησε? Είπε καλά, όμως έχει και αυτός ένα πρόβλημα. Ποιο? Ο γιος του σπούδασε και αφού τέλειωσε δεν μπορούσε να βρει δουλειά και πήγε να εργαστεί στο εξωτερικό. Για πόσο? Μου είπε ότι είναι εκεί αρκετά χρόνια. Το παιδί είναι ευχαριστημένο? Είναι καλά στην εργασία του και στην προσωπική του ζωή. Αλλά τότε τι θέλει ο πατέρας? Υπάρχει ένα αλλά. Δηλαδή? Βλέπει το παιδί του μία φορά το χρόνο. Και εκείνος θέλει να μείνει εκεί. Πολλοί νέοι, κυρίως επιστήμονες, έφυγαν και πήγαν να βρουν την τύχη τους σε χώρες της Ευρώπης. Είναι η μάστιγα της σύγχρονης εποχής μας. Άλλοτε έφευγαν απλοί άνθρωποι και πήγαιναν μετανάστες να εργαστούν στις φάμπρικες των ξένων χωρών. Στις μέρες μας θα έρθουν νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι με πτυχία. Αφού δεν τους καλύπτει η χώρα τους, πάνε αλλού. Είναι κρίμα. Έφυγε όλη η ελίτ της νεολαίας. Τουλάχιστον να είναι ευχαριστημένοι εκεί. Ζουν και εργάζονται. Πάντα τα ίδια και τα ίδια. Πρόσφατα διάβασα ένα σύνθημα γραμμένο στους τύπους. Ποιο?
υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή επί δράματου έχει επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Καθώς μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, θυμήθηκα κάτι. Τι? Στη επόμενη κάποιοι γνωστοί μου ρώτησαν ένα τύπο. Για ποιο θέμα? Πόσες εποχές έχει ο χρόνος? Εκείνος τι απάντησε? Πέντε. Ποιες? Είπε άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και η εποχή των νησιών Αγελάδων. Αν είναι δυνατόν. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, μας φορτώσαν και μία ακόμη εποχή. Είναι αυτονόητο. Μήπως έχει δίκιο? Ποιος ξέρει και τι άλλο μας περιμένει ακόμα. Προτού έρθω στο σπίτι, πέρασε από το σούπερ μάρκετ. Τι αγόρασες? Ποια φορά απαραίτητα είδη για το σπίτι. Πώς είναι οι τιμές? Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν προσφορές. Βέβαια, και μάλιστα ρώτησα έναν πολιτή. Τι του είπες? Γιατί κάποια τρόφιμα είναι πιο φθηνά, μήπως είναι παγιάτιτα? Και εκείνος τι απάντησε? Ότι είμαι στα πλαίσια του μάρκετινγκ. Στη συνέχεια τι έγινε? Κάπου σε μια γωνιά του καταστήματος ένας άνθρωπος ζητούσε την χαρά. Και λοιπόν? Πώς μπορεί να ξεχωρίζει κανείς τα αρσενικά από τα αρσενικά ψάρια? Ο ψαράς τι είναι? Δεν μπορούσε να ξέρει. Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι? Ένας γνωστός μου μου είπε ότι προχθές είδε δύο ανθρώπους που γύριζαν έξω από τα εστιατόρια της πόλης. Και τι έκαναν? Έβλεπαν αυτούς που έτρωγαν και μύριζαν τα φαγητά. Γιατί? Δεν είχαν λεφτά να μπουν μέσα και να φάνε. Φτώχεια και ακρίβεια για πολλούς. Κατάντια της κοινωνίας. Απίστευτα πράγματα. Η ίδια πάντα πάει. Καθημερινός αγώνας για την καθημερινότητα.
Διάγραφο του άνθρωπο στην κορυφή. Ο άνθρωπο που μορφή. Πρέπει να φανταστούμε το σύνθημα κλεισμένο. Ναι, γιατί μέσα από αυτόν τον αγώνα νιώθει γεμάτη την ψυχή και έχει την ελευθερία τη σκέψη. Σύντροφοι στον αέρα, ο κύκλο του χρόνου. Συζητάμε τα πάντα για τη ζωή. Ο λόγο δόθηκε στον άνθρωπο για να τον χρησιμοποιεί ώστε να γίνεται κατανοητό. Συνομιλούμε για την ευχαρίστηση τη επικοινωνία. Υπάρχουν φράσει στη συνειδητή μα σκέψη που ζητούν να εκφραστούν. Συζήτηση με ουσιαστικό διάλογο. Έτσι όπω καθόμαστε, βλέπω απέναντι στον καθρέφτη. Για να βλέπουμε τον εαυτό μα. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που δεν βλέπουν ποτέ καθρέφτε. Μα πώ είναι δυνατόν. Όταν το πρόσωπό του αντανακλάσει για πρώτη φορά στον καθρέφτη. Τι γίνεται. Συνταράσσονται και τρομάζουν τόσο πολύ που πεθαίνουν αμέσως μετά το κοιτάγμα τους. Είναι τρομερό. Δίπλα στο καθρέφτη βλέπω το ρολόι να χτυπά και το εκκρεμέζει να πηγαίνω έρχεται. Ναι, είναι ο δείκτης της ώρας του κόσμου. Μέρα, νύχτα, αέρα η ροή του χρόνου. Αιώνια γυρίσματα. Κύκλια σταμάτητη. Μέρες κυλούν, φεύγουν, μνήμες μένουν και σιωπούν. Συντονισμός με την περιστροφή της γης. Στιγμές που γεμίσουν τη διαψίδρα του χρόνου. Αιώνιο συντονισμός της ύπαρξης που θυμίζει τους ανθρώπους να ζήσουν συνειδητά και να χάρουν το ταξίδι της ζωής. Όχι, δεν παίζω. Άντε, πες το καλά. Σ' αγαπάω ρε.